Απόσπασμα από το Περιρώων και Ταφών το Ερνέστο Σάββατο. Τώρα ήταν εδώ μονάχος του αυτός ο μικρός παρατημένος, ένας από τους τόσους που συναντά κανείς σε αυτή την πόλη των εγκαταλειμμένων, καθώς το Buenos Aires ήταν μια πόλη όπου έβριθαν οι εγκαταλειμμένοι, όπως συμβαίνει σε όλες τις γιγάντιες και απάνθρωπες Βαβυλωνίες. Αυτό που συμβαίνει, σκέφτηκε, είναι ότι δεν αντιλαμβάνεται κανείς αμέσως, επειδή τουλάχιστον ένα σημαντικός αριθμός από αυτούς δεν το δείχνει με την πρώτη ματιά, ή ακόμα επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν θέλει να το δείχνει. Αλλά και αντίθετα, επειδή μεγάλος αριθμός από αυτά τα όντα που προσαφίζονται πως είναι εγκαταλειμμένα, συμβάλλει να γίνει ακόμα πιο σαφές το πρόβλημα, κάνοντας το τέλος πιστευτό πως δεν υπάρχουν πραγματικά απροστάτευτοι. Επειδή βέβαια είναι σαφές ότι εάν από έναν άνθρωπο λείπουν τα πόδια ή τα χέρια, όλοι ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε πως εκείνος ο άνθρωπος είναι ανάπηρος. Και εκείνη την ίδια στιγμή αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να είναι λιγότερο, καθώς το έχουμε αντιληφθεί και συμπάσχουμε μαζί του και αγοράζουμε από αυτόν άχρηστες τσατσάρες ή έγχρωμες φωτογραφίες του Καρλίτος Γκαρντέλ. Και τότε αυτός ο ανάπηρος που του λείπουν τα πόδια ή τα χέρια πάβει να είναι εντελώς το είδος του εγκαταλειμμένου που νομίζαμε, μέχρι το σημείο να καταλήξουμε να νιώσουμε στη συνέχεια ένα σκοτεινό συνέστημα μνησικακίας, εξαιτίας ίσως του πλήθους των απόλυτα εγκαταλειμμένων που εκείνη την ίδια στιγμή, επειδή δεν έχουν την τόλμη, τη σιγουριά ή ακόμα και το επιθετικό πνεύμα εκείνων που πουλούν τσατσάρες ή έχρωμα πορτρέτα, υποφέρουν σιωπηλά και με απόλυτη αξιοπρέπεια τη μοίρα τους, τη μοίρα των αυθεντικών δυστυχισμένων. Το ίδιο ισχύει και με εκείνους τους σιωπηλούς και μοναχικούς ανθρώπους που δεν ζητούν τίποτα από κανέναν και ούτε μιλούν με κανέναν, αλλά κάθονται σκεπτικοί στα παγκάκια των μεγάλων πλατιών και των πάρκων της πόλης. Μερικοί είναι γέροι, οι περισσότερο φανερά ανάπηροι, μέχρι το σημείο που μας απασχολούν λιγότερο και για τους ίδιους λόγους από όσο εκείνοι που πουλούν τσατσάρες. Εκείνοι οι γέροι με τα μπαστούνια των συνταξιούχων που βλέπουν να περνά ο κόσμος σαν μια ανάμνηση, αυτοί οι γέροι που στοχάζονται και που με τον τρόπο τους ξαναθέτουν ίσως τα μεγάλα προβλήματα που έθεσαν οι κυρίαρχοι στοχαστές για το γενικό νόημα της ύπαρξης, για το γιατί και για ποιο σκοπό των πάντων. Γάμοι, παιδιά, πολεμικά πλοία, πολιτικοί αγώνες, χρήμα, βασιλιάδες και κούρσες αλόγων ή αυτοκινήτων. Εκείνοι οι γέροι που κοιτάζουν ή μοιάζουν να κοιτάζουν αόριστα τα περιστέρια που τρώνε σπυριά καλαμποκιού ή βρώμης, ή γενικότερα τους διάφορους τύπους πουλιών που κατεβαίνουν μέχρι την πλατεία ή ζουν πάνω στα δέντρα των μεγάλων πάρκων. Ως συνέπεια αυτής της αξισημείωτης ιδιότητας επικαλύψεων και ανεξαρτησίας που έχει το σύμπαν, συμβαίνει την ώρα που ένας τραπεζίτης προτίθεται να πραγματοποιήσει την πιο θαυμαστή οικονομική επιχείρηση με ισχυρό αντάλλαγμα που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο Ρίο Δε Λα Πλάτα. Ένα πουλάκι 100 βήματα πιο πέρα από την πανίσχυρη έδρα να κάνει πηδηματάκια στο γρασίδι του πάρκου Κολόν, αναζητώντας κάποιο αχυράκι για τη φωλιά του, κάποιο πεταμένο σπόρο σιταριού ή βρώμης, κάποιο σκουλικάκι που να έχει θρεπτική αξία για το ίδιο ή για τα μικρά του. Ενώ σε ένα άλλο στρώμα, λιγότερο σημαντικό και κατά ένα ορισμένο τρόπο περισσότερο ξένο στα πάντα, όχι πλέον στο μεγαλοπρεπή τραπεζίτη μας, αλλά στο λεπτό μπαστούνάκι του συνταξιούχου μας, πιο μικροσκοπικά, ανώνυμα και μυστικά όντα ζουν μια ύπαρξη ανεξάρτητη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα δραστήρια. Σκουλίκια, μυρμήγκια, όχι μονάχα τα μαύρα μυρμήγκια, αλλά τα μικρά κόκκινα μυρμηγκάκια και ακόμα άλλα πιο μικρά που είναι σχεδόν αόρατα, και πλήθη άλλων ασήμαντων ζωηφίων με διάφορα χρώματα και διαφορετικά ήθη. Όλα αυτά τα όντα ζουν σε πολύ διαφορετικούς κόσμους, ξένους ημέν στους δε, εκτός από τις περιπτώσεις των μεγάλων καταστροφών, όταν οι άνθρωποι, οπλισμένοι με ασφαξιογόνα και φτιάρια, αρχίζουν τον αγώνα εναντίον των μυρμηγκιών. Αγώνας, ας το πούμε επί τη ευκαιρία, εντελώς άχρηστος, αφού τελειώνει πάντα με το θρίαμβο των μυρμηγκιών. Ή όταν οι τραπεζίτες
εξαπολύουν τους πολέμους τους εξαιτίας του πετρελαίου, με τρόπο που τα αναρρύθμιτα σκουλικάκια που μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσαν στα απέραντα πράσινα λιβάδια ή στους ειρηνικούς υποχθόνιους κόσμους των πάρκων, εξοντώνονται από τις βόμβες και τα αέρια, και την ίδια ώρα άλλοι περισσότερο τυχεροί που ανήκουν σε ράτσες νικητών, ανεξάρτητα από είδος, περούν το μήνα που τρέφει τους 11, ευημερώντας με τρομερή ταχύτητα, ενώ εκεί πάνω αυξάνουν ολοένα και περισσότερο την περιουσία τους οι προμηθευτές και βιομήχανοι των εξοπλισμών. Όμως, εκτός από τους καιρούς ανταλλαγών και σύγχυσης, είναι εκπληκτικό πόσα είδη όντων μπορεί να γεννηθούν, να αναπτυχθούν και να πεθάνουν χωρίς να γνωριστούν, χωρίς να αλληλομισηθούν ή να αλληλοεκτιμηθούν στις ίδιες περιοχές του σύμπαντος, όπως λένε εκείνα τα πολλαπλά τηλεφωνικά μηνύματα που, όπως λένε, μπορούν να σταλούν με ένα μόνο καλώδιο, χωρίς να μπερδευτούν και χωρίς να παρενοχληθούν χάρη σε φυείς μηχανισμούς. Έτσι, κατά πρώτο λόγο, σκεπτόταν ο Μπρούνο, έχουμε τους ανθρώπους που κάθονται σκεπτικοί στις πλατείες και στα πάρκα. Ορισμένοι κοιτάζουν κατά γης και διασκεδάζουν αρκετή ώρα με τις πολυπληθείς και ανώνυμες δραστηριότητες των ζωηφίων που ήδη αναφέρθηκαν. Εξετάζουν τα μυρμήγκια, θεωρώντας τα διάφορα είδη τους, υπολογίζοντας τι φορτία είναι ικανά να μεταφέρουν, με ποιο τρόπο συνεργάζονται ένα δύο ή ένα τρία για δυσκολότερες εργασίες κτλ. Καμιά φορά, με ένα ξυλαράκι, με ένα ξερό κλωναράκι, από αυτά που βρίσκει κανείς εύκολα στο χώμα των πάρκων, εκείνοι οι άνθρωποι διασκεδάζουν ξεστρατίζοντας τα μυρμήγκια από τις τροχές του μόχθου τους ή κάνοντας να ανέβει στο ξυλαράκι κάποιο μυρμηγκάκι περισσότερο ζαλισμένο, που τρέχει μέχρι την άκρη του ξύλου, από όπου, ύστερα από προσεκτικές ακροβασίες, ξαναγυρίζει προς τα πίσω, τρέχοντας προς το αντίθετο άκρο. Συνεχίζει έτσι τα άχρηστα πηγενέλα του, μέχρι που να κουραστεί από αυτό το παιχνίδι ο μοναχικός άνθρωπος που, από ίκτο ή συνήθως ή από βαρεμάρα, αφήνει το ξυλαράκι στο έδαφος, δίνοντας την ευκαιρία στο μυρμήγκι να τρέξει και να ψάξει για τους συντρόφους του. Όταν τους βρει, έχει μια σύντομη αλλά έντονη συζήτηση μαζί τους για να δικαιολογήσει την καθυστέρησή του ή για να πληροφορηθεί για τη γενική πορεία της εργασίας κατά την απουσία του, ενώ στη συνέχεια ξαναπιάνει δουλειά, επανεντασσόμενο στη μακρόσυρτη και δραστήρια αιγυπτιακή γραμμή. Στο μεταξύ, ο μοναχικός και σκεπτικός άνθρωπος επιστρέφει στους γενικούς και λίγο αφηρημένους στοχασμούς του, που δεν καθυλώνουν υπερβολικά την προσοχή του σε τίποτα. Κοιτάζει ένα δέντρο, ένα παιδί που παίζει κατά κει και θυμάται, χάρη σε αυτό το παιδί, μακρινές και τώρα πίστευτες μέρες στη Σέλβα Νέγκρα ή σε ένα δρομάκι της Ποντεβέρδα που κατηφορίζει προς τα νότια. Τα μάτια του συννεφιάζουν λίγο περισσότερο, τονίζοντας αυτή την υγρή λάμψη που έχουν τα μάτια των λυκειωμένων και που ποτέ δεν ξέρει κανείς αν οφείλεται σε καθαρά φυσιολογικά αίτια ή αν, κατά κάποιο τρόπο, είναι αποτέλεσμα της μνήμης, της νοσταλγίας, κάποιου αισθήματος απογοήτευσης, της ιδέας του θανάτου ή εκείνης της ασαφούς αλλά καταμάχητης μελαγχολίας που προκαλεί πάντα στους ανθρώπους η λέξη τέλος, η οποία βρίσκεται στην άκρη μιας ιστορίας που μας γέμισε με πάθος εξαιτίας του μυστηρίου της και της θλίψης της, πράγμα που είναι το ίδιο με το να διηγηθεί στην ιστορία κάποιου ανθρώπου, αφού υπάρχει μήπως κανένα ανθρώπινο όν που η ιστορία του να μην είναι τελικά μυστηριώδης ή θλιβερή. Όμως οι άνθρωποι που κάθονται στα παγκάκια σκεπτικοί δεν είναι πάντα γέροι ή συνταξιούχοι. Είναι καμιά φορά άνθρωποι σχετικά νέοι, άτομα 30 ή 40 χρόνων. Και πράγμα περίεργο και άξιο στοχασμού, σκεφτόταν ο Μπρούνο, αυτά τα άτομα είναι τόσο περισσότερο παθητικά και ανήμπορα όσο πιο νέα είναι. Γιατί, τι φοβερότερο μπορεί να υπάρξει από ένα νεαρό που κάθεται σκεπτικό στο παγκάκι μιας πλατείας, λυγισμένος κάτω από το βάρος των σκέψεών του, σιωπηλός και ξένος προς τον κόσμο που τον περιβάλλει. Ορισμένες φορές, ο νεαρός ή ο άνδρας είναι ναυτικός, άλλες πάλι είναι ένας μετανάστης που θέλει να γυρίσει την πατρίδα του και που δεν μπορεί. Πολλές φορές είναι άτομα που τα παράτησε η γυναίκα που αγαπούσαν, άλλες όντα ανίκανα να ζήσουν, ή άτομα που εγκατέλειψαν για πάντα το σπίτι τους, ή που απλώς σκέφτονται τη μοναξιά τους και το μέλλον τους. Ή μπορεί να πρόκειται για ένα νεαρό όπως ο ίδιος ο Μαρτίν, που αρχίζει να κατανοεί με τρόμο ότι δεν υπάρχει απόλυτο. Ή μπορεί επίσης να πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του και που,
επιστρέφοντας από το κημητήριο, βρίσκεται μόνος και νιώθει πως δεν έχει πια νόημα η ύπαρξή του, ενώ ταυτόχρονα σκέφτεται πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι, παρόλο που είναι στιγμιαία ευτυχισμένοι, παιδιά που παίζουν στο πάρκο, εδώ μάλιστα τα βλέπει, ενώ το δικό του παιδί είναι κιόλας κάτω από τη γη, μέσα σε ένα μικρό φέρετρο, κατάλληλο για το μικρό κορμάκι του, που ίσως εγκατέλειψε στο τέλος τη μάχη μπροστά σε ένα δυσανάλογα μεγάλο και φρικτό εχθρό. Και αυτός ο σκεπτικός άνθρωπος που κάθεται στο παγκάκι αναλογίζεται ξανά ή για πρώτη φορά το γενικό νόημα του κόσμου, αφού δεν κατορθώνει να κατανοήσει το γιατί έπρεπε να πεθάνει κατά αυτόν τον τρόπο το παιδάκι του, γιατί έπρεπε να πληρώσει κάποιο μακρινό φταίξιμο άλλων με τόσο τεράστια οδύνη, την οδύνη της αγωνίας της μικρής καρδιάς του, από την ασφυξία ή την παράλυση, παλεύοντας ανέλπιδα, χωρίς να ξέρει το γιατί, παλεύοντας ενάντια στις μαύρες σκιές που αρχίζουν να πέφτουν κατά πάνω του. Είναι και αυτός ο άνθρωπος, βέβαια, ένας ανυπεράσπιστος, και πράγμα μοναδικό είναι δυνατό να μην είναι φτωχός ή ακόμα να είναι και πλούσιος ή ακόμα να είναι ο μεγάλος τραπεζίτης που κατέστρωνε την περίφημη επιχείρηση με ισχυρό αντάλλαγμα, στην οποία αναφερόταν πρώτα με περιφρόνηση και ηρωνία. Περιφρόνηση και ηρωνία. Τώρα του είναι εύκολο να το καταλάβει, που όπως πάντα ήταν υπερβολική και άδικη, αφού σε τελευταία ανάλυση κανένας άνθρωπος δεν αξίζει την περιφρόνηση και την ηρωνία, αφού αργά ή γρήγορα με ισχυρό ή ασθενές αντάλλαγμα οι κακοτυχίες θα τον βρουν. Οι θάνατοι των παιδιών του ή των αδερφών του, τα ίδια του τα γυρατιά και η μοναξιά του πριν το θάνατο, καταλήγοντας τελικά περισσότερο ανάπηρος από οποιονδήποτε άλλο, για τους ίδιους λόγους είναι περισσότερο ανυπεράσπιστος ο άνθρωπος των όπλων που νιώθει χαμένος χωρίς την παλιά αρματοσιά του από ότι ο άνθρωπος της ειρήνης που επειδή ποτέ του δεν την είχε, δεν ένιωσε ποτέ την έλλειψή της. Καταλήγοντας τελικά πως είναι περισσότερο ανυπεράσπιστος ο άνθρωπος των όπλων που νιώθει χαμένος χωρίς την παλιά αρματοσιά του από ότι ο άνθρωπος της ειρήνης που επειδή ποτέ του δεν την είχε, δεν ένιωσε ποτέ την έλλειψή της.